Ο κύριος Καζαμίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, η Πλεύση Ελευθερίας θεωρεί το Υπουργείο σας και το ζήτημα της κοινωνικής συνοχής κομβικό για και τον προϋπολογισμό, αλλά και για την πολιτική οποιασδήποτε σύγχρονης κυβέρνησης. Η κοινωνική συνοχή είναι ένα διαρκές ζητούμενο και είναι εξ αρχής θετικό το γεγονός ότι έχετε περισσότερα κονδύλια και έχετε ένα Υπουργείο το οποίο θα μπορεί να χειριστεί τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνική συνοχή. Ωστόσο, σας άκουσα προσεκτικά και δεν διέγνωσα κάποιο στρατηγικό σχέδιο μέσα στα λόγια σας και ούτε μπόρεσα να εντοπίσω ένα στρατηγικό σχέδιο κοιτάζοντας και διαβάζοντας τα σχετικά αποσπάσματα για το Υπουργείο σας μέσα από τις εκθέσεις του προϋπολογισμού. Η αίσθησή μου είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα των ποσών, των κονδυλίων που θα διαχειριστείτε από του χρόνου, τα οποία είναι κοντά στα 4 δισεκατομμύρια, κάπου το 90%, πρόκειται να δοθεί σε επιχορηγήσεις, όπως είπατε, και πρόκειται να δοθεί μέσω του ΟΠΕΚΑ και με μορφή άλλης επιχορήγησης ως επιδόματα στους ανθρώπους που είναι πιο ευάλωτοι και πιο ασθενείς στην κοινωνία μας. Κοινωνική συνοχή με επιδόματα όμως δεν μπορεί να γίνει. Το επίδομα δεν φτιάχνει την κοινωνική συνοχή. Χρειάζονται προγράμματα τα οποία να επανεντάξουν αυτά τα άτομα στην κοινωνία και να τους δώσουν και την ανεξαρτησία, αλλά και να μπορέσουν να τους κάνουν να εργαστούν και να αναμειχθούν με την υπόλοιπη κοινωνία, όπως και όλοι οι υπόλοιποι που βρίσκονται στον βασικό κορμό της κοινωνίας. Δεν άκουσα τίποτε και δεν είδα τίποτα ως προς αυτό μέσα στον προϋπολογισμό. Και θα σας φέρω ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Το κείμενο του προϋπολογισμού δείχνει ότι το Υπουργείο σας έχει ένα προσωπικό 113 ατόμων, το οποίο ασχολείται με τα ζητήματα ισότητας των δύο φύλων. Αυτό είναι το μόνο πρόγραμμα που είδα το οποίο πάει να προσεγγίσει την κοινωνική συνοχή πέρα από τα επιδόματα. Και οι υπόλοιποι 3.000 υπάλληλοι περίπου, οι οποίοι εργάζονται στο Υπουργείο σας και οι οποίοι θα χειριστούν σύμφωνα με το σχέδιο του προϋπολογισμού πάνω από το 90% των 4 δις που θα διαχειριστείτε του χρόνου, βρίσκονται σε υπηρεσίες οι οποίες δίνουν επιδοτήσεις και επιδόματα. Και αυτό μας δημιουργεί μεγάλη απορία. Πώς με αυτόν τον τρόπο και με αυτή τη δομή στο Υπουργείο, αλλά και με αυτή την απουσία στρατηγικής που βλέπουμε, θα μπορέσετε να κατασκευάσετε τις απαραίτητες δομές στην κοινωνία, ούτως ώστε να ενισχύσετε την κοινωνική συνοχή. Και τέλος, θα ήθελα να σας πω το εξής. Πριν 3 μήνες, σας έκανα μια ερώτηση για τους άστεγους και το πρόγραμμα του Υπουργείου για τους άστεγους. Μας είπατε ότι θα αυξήσετε 5 εκατομμύρια τον προϋπολογισμό γι' αυτό. Υπάρχουν χιλιάδες άστεγοι στην Ελλάδα σήμερα. Είναι μια αποκρουστική εικόνα για τους πολίτες να βλέπουν χιλιάδες άστεγους στις κεντρικές πλατείες των μεγάλων πόλεων να κοιμούνται στους δρόμους, χωρίς προστασία, χωρίς μέρημνα από το κράτος. Και μου είπατε ότι έχει καθυστερήσει κατά μία πενταετία η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος του 2012 για την απογραφή του αριθμού των αστέγων. Έχετε να μας πείτε κάτι για το τι σκοπεύετε να κάνετε ως προς αυτό? Η αστεγία είναι τεράστιο πρόβλημα και είναι πολύ πιο μεγάλο από τα πενιχρά ποσά, τα ψίχουλα αυτά που φαίνεται να δίνει ο προϋπολογισμός για την αντιμετώπιση του. Ευχαριστώ.